Πιστεύετε ότι προσφέρει στα εθνικά μας θέματα, προσφέρουν στα εθνικά μας θέματα δηλώσεις όπως αυτές? Και μάλιστα, όταν έρχονται από ένα πρόσωπο, εγώ τον εκτιμώ βαθύτατα τον κύριο Ροζάκη, αλλά κάνω κριτική στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν μάλιστα αναφέρεται στο Καστελόριζο λέγοντας ότι είναι μακριά από την υπόλοιπη η χώρα στο χάρτη και είναι πολύ πιο κοντά στην Τουρκία. Ο Χρήστος Ροζάκης, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κορυφαίος Έλληνας διεθνολόγος. Δεν υπήρξε καθηγητής μου, αλλά κατ' ουσίαν έχει επηρεάσει τη σκέψη μου, την νομική μου σκέψη, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο διεθνολόγο. Οπότε είναι αυτονόητος ο σεβασμός μου προς το πρόσωπό του. Θεωρώ αυτό αφορά και εμάς. Ότι... Ναι, πραγματικά τον σκέφτομαι, διαφωνώ, έχουμε σοβαρότατες διαφωνίες, αλλά είναι ο κορυφαίος κατά τη γνώμη μου Έλληνας διεθνολόγος. Από εκεί και πέρα πιστεύω έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικός ως προς το να διατυπώσει δημοσίως απόψεις τις οποίες γνωρίζω, είναι γνωστές από καιρού εις καιρών. Έχει αναφέρει τέτοια πράγματα. Ξέρετε όμως, είναι και βεβαίως, το θέμα της ιδιότητας, κύριε Σύριγκο, γιατί εδώ δεν μίλησε ως κορυφαίος διεθνολόγος, μίλησε και ως πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι, έχει και αυτή την ιδιότητα. Έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικός. Βεβαίως, ο ίδιος ο κύριος Ροζάκης έχει γράψει σε άρθρο του, σε βιβλίο του μάλιστα, που έχει εκδοθεί πριν από 4 ή 5 χρόνια, ότι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου συνυπάρχουν οι επίρρειες από τις υπαλλοκρηπίδες της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου και του Καστελορίζου. Και έλεγε ότι είναι λάθος να απομονώνουμε το Καστελόριζο ενώ ταυτοχρόνως έχουμε τις υφαλοκρηπίδες από όλα αυτά τα νησιά. Οπότε ίσως δεν διατυπώθηκε καλά, σίγουρα δεν διατυπώθηκε καλά. Πάντως έχει πει ότι στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν ταυτοχρόνως υφαλοκρηπίδες από πολλά νησιά. Κύριε Κατρούγκαλε, θέλω και εσάς και τη δική σας άποψη. Δεν θα είμαι σε άλλο μήκος κύματος από αυτά που είπε ο κύριος Συρίγος και ως προς την επιστημονική επιφάνεια του κύριου Ροζάκη και ως προς το ενδεχόμενο αυτά τα οποία διατύπωσε να μην μεταφέρθηκαν ακριβώς όπως θα ήθελε εν όψη και των γνωστών δικών του θέσεων που είναι αυτές που ανέφερε ο κύριος Συρίγος. Και το γεγονός άλλωστε ότι το Καστελόριζο όπως και όλα τα νησιά μας δεν είναι απομονωμένα, είναι κομμάτι μιας οργανικής ενότητας, μιας αλυσίδας νησιών που ξεκινά από τα βόρεια νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι την Σκατιά, εκεί που είναι το Καστελόριζο. Και αυτό είναι σημαντικό για την νομολογία του δικαστηρίου. Δεν αντιμετωπίζονται σημειακά δηλαδή αυτά τα νησιά, αντιμετωπίζονται σε μια οργανική ενότητα η οποία έχει επίρρεια όχι απλοκλειστικά και μόνο λόγω του εαυτού τους, αλλά λόγω της αλυσίδας στην οποία ανήκουν. Κύριε Κατρούγκαλε, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί πραγματικά νομίζω ότι θα πάρω από εσάς την κατάλληλη απάντηση. Γιατί βλέπουμε και στα δύο κόμματα, και στη Νέα Δημοκρατία και κατά εξοχήν στο ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχουν απόψεις περί είτε συνεκμετάλλευσης, την έχετε εκφράσει κι εσείς, είτε περί απομάκρυνσης, την έχετε εκφράσει. Δεν έχω μιλήσει σε εκμετάλλευση ποτέ εγώ. Έχω μπροστά μου μια δήλωσή σας που. Για διαβάστε. Που λέει ότι πρώτα οριοθέτησε ΑΟΣ, μετά συζήτηση για ενδεχόμενη συνεκμετάλλευση. Ναι, δεν υπάρχει συζήτηση λοιπόν για συνεκμετάλλευση. Αλλά δεν ήθελα να το κάνω προσωπικό. Και ξεχωρίσουν τα πράγματα. Ναι, δεν ήθελα να το κάνω προσωπικό. Ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα. Γιατί και στα δύο κόμματα έχουμε τέτοιου τύπου απόψεις ότι είναι απομακρυσμένα τα νησιά. Είχε πει ο κύριος Τσιρόνης, δεν είναι στο Αιγαίο. Το ακούμε τώρα από τον κύριο Ροζάκη. Τον κύριο Μουζάλα θυμάμαι επίσης να αντιδρά. Ακόμα και τον Πρωθυπουργό παλιά θυμάμαι να λέει ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Γιατί δεν μπορούμε να χαράξουμε μια εθνική πολιτική όπου και τα δύο κόμματα θα συμφωνούν? Δεν μιλάω για μεγάλο ιδεατισμό. Δεν εννοώ να πάμε να πάρουμε την πόλη. Αλλά να έχουμε μια εθνική στρατηγική την οποία απαραίτητα να τηρούμε. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Πρώτα να συμφωνήσουμε στο ότι η εθνική στρατηγική χρειάζεται και ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουμε ζητήσει επανειλημμένα στο κενό στρατηγικής που έχουμε αυτή τη στιγμή να γίνει ένα συμβούλιο αρχηγών για να το αντιμετωπίσουμε. Που δεν το είχατε κάνει ούτε εσείς με τις πρέσπες, βέβαια. Αυτά στα οποία αναφέρεστε όμως. Δεν το είχατε κάνει ούτε εσείς με τις πρέσπες όμως. Αυτά στα οποία αναφέρεστε όμως είναι ζητήματα ερμηνείας του διεθνούς δικαίου, τα οποία πρέπει να συζητούνται. Πρέπει ο ελληνικός λαός να ξέρει τι θα αντιμετωπίσουμε, έτσι και πάμε στο δικαστήριο της Χάγης, που είναι ένα από τα ενδεχόμενα για την επίλυση των διαφορών μας με την Τουρκία. Άρα, και το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι πολλές φορές, όπως ανέφερε άλλωστε και ο κύριος Συρίγος, η μεταφορά αυτών το οποίο λέγονται δεν είναι ακριβώς πιστή μεταφορά αυτών των οποίων έλεγε ο κάθε συνομιλητής. Το κύριο Τσιρόνης, δηλαδή, η τοποθέτησή του, για παράδειγμα, που τη θυμάμαι, δεν είχε σχέση
με την αποδυνάμωση των επιχειρημάτων μας, έστω και των νομικών μας επιχειρημάτων σε σχέση με την Τουρκία. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις όμως, κύριε Κατρούγκαλε. Και αφορά και τα μέσα και τους διαμορφωτές νόμους. Ξέρετε, εδώ όμως είναι μια συνηθισμένη. Υπάρχει μια εκστρατεία εκπαίδευση, ενημέρωση στον Υπουργό για τα θέματα. Αν μου επιτρέπετε, εδώ είμαι υποχρεωμένος να υπερασπιστώ και εγώ και τη δουλειά που κάνουμε. Γιατί εντάξει, έχουμε ακούσει και εμείς τα χίλια μύρια. Συνήθως στην ροή μια συζήτηση ακούγονται κάποιες απόψεις, οι οποίες μπορεί εν τη ρήμη του λόγου ότι μια άτυχη στιγμή, άστοχη διατύπωση και στη συνέχεια. Έχουμε τη δικαιολογία, παρεμηνεύθηκαν οι δηλώσεις μου. Ήταν ο κύριος Συρίγος παρόν στη δήλωση του κύριου Κουμουτσάκου, νομίζω μπορεί να μας το διαλευκάνει. Και εκτός αυτού για τον κύριο Ροζάκη συγκεκριμένα, υπάρχει απόσπασμα από τηλεοπτική εκπομπή. Βέβαια. Η αιμονή του δημοσιογράφου και η αιμονή του κυρίου Ροζάκη πάνω στο θέμα πώς θα το κάνουμε. Είναι απομακρυσμένο το καλεστερόλιζο από την υπόλοιπη χώρα. Μου επιτρέπετε να παρέμβω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτή η δικαιολογία ότι παρεμηνεύτηκαν πολλές φορές πράγματι. Μπορεί να παρεμηνεύονται. Αλλά όχι όλες. Εγώ δεν άκουσα την εκπομπή με τον κύριο Ροζάκη για να μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένο. Πρέπει να συμφωνήσετε όμως ότι υπάρχει ένα κενό ενημέρωσης του ελληνικού λαού για αυτά και σε αυτό έχουμε συνευθύνει και τα μέσα. Και εμείς εδώ δεν θα διαφωνήσουμε. Πολύ χαμηλές τηλεθεάσεις στα εθνικά. Μου επιτρέπετε. Εδώ δεν θα διαφωνήσω. Μου επιτρέπετε να παρέμβω σε αυτό το σημείο. Παρακαλώ. Επειδή εγώ είδα πολύ προσεκτικά την εκπομπή του κ. Ροζάκη στον κ. Σαχίνη στο Κρήτη TV, ο κ. Ροζάκης εξέφρασε μία επιστημονική άποψη, η οποία έχει βάση στο διεθνές δίκαιο. Υπάρχει και αντίθετη άποψη, βεβαίως, η οποία επίσης έχει βάση στο διεθνές δίκαιο. Θεωρώ ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή καλό θα ήταν να το αποφύγει. Είναι ένα επιχείρημα της Τουρκίας. Είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου. Κύριε Καθόλου, έτσι, αυτό ακριβώς. Και μετά είναι επιχείρημα της αριστεράς. Όχι, εδώ τίθεται όμως και ένα ουσιώδες ζήτημα. Εάν ο κορυφαίος, όπως εσείς λέτε, εγώ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, εσείς, ο κορυφαίος των κορυφαίων, έχει αυτή την άποψη για τη χώρα μας, γιατί να μην τον καλέσει η Τουρκία για υπερασπιστή της. Συγγνώμη δηλαδή, εγώ θα τα πω πιο άκομψα, ως κορυφαίος διεθνολόγος. Δεν έχει ανάγκη, κύριε Στρατάκη, έχει καλύτερους στην Τουρκία. Συγγνώμη. Δεν έχει ανάγκη. Καλύτερους από τον Ροζάκη, με συγχωρείτε. Ο Ροζάκης είναι καλύτερος υπερασπιστές στον τομέα του παγκόσμιου. Κύριε Συρίγο, μην με παρεξηγήσετε. Καλύτερους υπερασπιστές στον δικό της. Ναι, γιατί ξέρετε τι γίνεται από την απέναντι πλευρά. Έχουμε καθημερινά προκλητικές δηλώσεις. Έχουμε, αν θέλετε, διατυπώσεις και επιστημονικές αναλύσεις για την υπεράσπιση των δικών του συμφερόντων, έτσι, παρεμηνεύοντας και το διεθνές δίκαιο αλλά και την ιστορία την ίδια, και δεν πιστεύω ότι στην Τουρκία, ειδικά με το καθεστώς Ερντογάν, να μπορούσε ένας επιστήμονας να εκφράσει μια τέτοια άποψη. Ελεύθερα. Θα ήταν μέσα. Ελεύθερα θα ήταν. Θα ρωτήσω τον κύριο Συρίγο. Συνέπειες δεν ξέρω. Ούτε καν μέσα δεν τον βλέπω. Κύριε Συρίγο, θα ήθελα να σας πω. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η Τουρκία μας διαβάζει πάρα πολύ προσεκτικά. Βέβαια. Θα σας δώσω δύο περιστατικά συγκεκριμένα. Ο Τσαβούσογλου, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Ιόνιο, ο Τσαβούσογλου έκανε μία δήλωση η οποία βασιζόταν σε δημοσιεύματα της προηγούμενης ημέρας στην Ελλάδα ως προς την επίρρεια των νησιών. Ακριβώς. Η επιλογή να γίνει η εισβολή των αμάχων, προσφύγων και μεταναστών το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας έγινε τρεις μέρες μετά τα επεισόδια στα νησιά με τα ΜΑΤ, πράγμα το οποίο είχε δημιουργήσει αναστάτωση στην ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία μας διαβάζει πολύ προσεκτικά. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δημόσιες διατυπώσεις μας, ιδίως εάν έχουμε θέσεις θεσμικές. Ίσως να δίνετε και μια, κύριε Συρίγο, δίνετε και μια απάντηση στο ερώτημα που θέλω να σας διατυπώσω. Ποιο είναι? Έχουμε δει λοιπόν το τελευταίο διάστημα από την ανάληψη της Πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκη την Τουρκία να πυκνώνει τις προκλήσεις ή τις ενέργειές της εις βάρος στην Ελλάδα. Να πούμε για τον Εύρο, να πούμε για τα ευρωλιβικά, για τα τουρκολιβικά, να πούμε για τις ΑΟΣ και την έρευνα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Γιατί πυκνώνουν? Μήπως λοιπόν φταίει αυτό που είπατε νωρίτερα? Το ότι μας διαβάζουν και ότι ως ελληνική κυβέρνηση έχουμε αφήσει περιθώριο στον Τούρκο να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο που αντιδρά. Αν μου επιτρέπετε, αυτό δεν είναι μια κατάσταση. Είναι λάθος να το προσεγγίζουμε μέσα από το πρίσμα της παρούσης κυβερνήσεως. Η παρούσα κυβέρνηση έχει αναλάβει σχεδόν ένα χρόνο και παίρνει στα χέρια της τα δεδομένα 45 ετών. Όμως, κύριε Συρίγο, αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή
είναι τα αποτελέσματα 45 ετών συγκεκριμένων πολιτικών. Σωστό είναι και αυτό. Νομίζω αλλά... ότι ως πολιτικό σύστημα, και άμα θέλετε να δώσω και την πάσα στον κύριο Κατρούγκαλο, ένα βασικό ερώτημα το οποίο θέτω στον εαυτό μου είναι τι έχουμε κάνει στραβό όλα αυτά τα 45 χρόνια και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Διότι εάν τα έχουμε κάνει όλα καλά αυτά τα τελευταία 45 χρόνια, πώς έχουμε φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως κάτι, κάτι που αφορά και εσάς κύριε Συρίγκο και εσάς κύριε Κατρούγκαλε, έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο εδώ στη χώρα μας, φαινόμενο. Μία πραγματικότητα. Ουδέποτε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, είχαν κοινό λόγο επάνω σε θέματα κρίσης. Το Σάββατο έγινε πορεία, Γιώργο, για ανοιχτά σύνορα. Γιώργο, είχαμε στο παρελθόν που υπήρχε ένας Μολυβιάτης από τη Νέα Δημοκρατία και ένας Λιβάνης από το ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά εξήγη, και υπήρχαν υπόγειες... Επειδή είσαι μεγάλος άνθρωπος εσύ, εγώ ήμουν γέννητος. Κατ' επέκταση και πολλοί από αυτούς που μας παρακολουθούν. Μόλις τελειώσει ο συνάδελφος. Ναι, γιατί ξέρετε, έχουμε το φαινόμενο. Θέματα τα οποία τίθενται αυτή τη στιγμή από την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, να είχαν τεθεί από τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, το θέμα της σύγκλησης του Συμβουλίου των Αρχηγών των Κομμάτων το άκουγα επίμονα από τη Νέα Δημοκρατία όταν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία. Και τώρα το ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Δεν είναι όμως έτσι. Πρώτα να απαντήσω. Ας απαντήσω στο δικό σας και μετά στην πάσα ερώτημα του συνάδελφου, του κυρίου Συρίγου. Η βασική διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς έχουμε προσφέρει στήριξη ακόμα και σε αποφάσεις που ήταν ιδιαίτερα δεκτικές κριτικής. Για παράδειγμα, θεωρήσαμε θετικό βήμα τη συμφωνία με την Ιταλία, μολονότι εμείς δεν την είχαμε προχωρήσει όταν ήμασταν κυβέρνηση. Μολονότι ήταν ακριβώς η ίδια συμφωνία. Στα εύκολα. Εγώ μιλάω για τη σύγκληση του Συμβουλίου των Αρχηγών. Δεν έχετε ακούσει από εμάς κατηγορίες για προδοσία και για μειοψηφία. Όχι, αλλά είδα προχθές να υπερασπίζεστε συγκέντρωση στην οποία ο μιλητής έλεγε να απελάσουμε το Μητσοτάκη και να ανοίξουμε τα σύνορα. Ήταν εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο. Πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, γιατί αναφέρεστε σε μια ομιλία ενός ακτιβιστή, ενώ εγώ αναφέρομαι στην επίσημη τοποθέτηση του κόμματός μου. Άρα, και αυτή η επίσημη αντίθετα με την Νέα Δημοκρατία, έχουμε πει ότι θα βάλουμε πλάτη. Όταν όμως φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης υποκύπτει στην πίεση του κυρίου Σαμαρά και δηλητηριάζει την πολιτική σκηνή, είναι προφανές ότι η πολιτική ζωή της χώρας μας δεν μπορεί να είναι σαν το μήλο της Χιονάτης, το μισό δηλητηριασμένο αυτό που αφορά την εσωτερική πολιτική, το άλλο μισό να μείνει ανέπαφο. Να πάμε και στα άλλα θέματα. Οι κυβερνήσεις είναι αυτές που διαμορφώνουν καταρχήν το κλίμα. Ως προς την ερώτηση του κυρίου Συρίγου, ένας από τους λόγους για τους οποίους για 45 χρόνια δεν είχαμε προχωρήσει είναι γιατί πολλές φορές επικρατεί στην εξωτερική μας πολιτική, η πολιτική της μιλήσης. Να κλωτσίσουμε το τενεκεδάκι παρακάτω ή να λειτουργούμε όπως και τώρα κατόπιν εορτής. Για να, πάμε και στα άλλα θέματα. Πρέπει να έχουμε στρατηγική. Για να πάμε και στα άλλα θέματα. Και πολιτική. Μάλιστα. Μην περιμένουμε την επόμενη κίνηση της Τουρκίας. Για να πάμε και στρατηγική. Να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Να πάμε και στα άλλα θέματα. Αναφέρθηκε σε διαδήλωση. Να βάλουμε το θέμα των διαδηλώσεων. Ναι, το, νομοσχέδιο το αγαπημένο. Που φέρνει η κυβέρνηση και την άλλη εβδομάδα θα έρθει στην Ολομέλεια της Βουλής. Έχει ήδη πάει στη Βουλή. Για ψήφιση. Για ψήφιση θα είναι νομίζω την επόμενη Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη. Έχετε δεχτεί κατηγορίες, κύριε Συρίγκο, θα ξεκινήσω με εσάς, ότι ουσιαστικά απαγορεύεται τις διαδηλώσεις, το δικαίωμα της διαφωνίας του πολίτη να εκφράσει τη διαφωνία του με το να κάνει μια συγκέντρωση, το να κάνει μια διαμαρτυρία. Και ότι επαναφέρεται ένα νόμο του 1971, ένα χουντικό νόμο. Έτσι λέει η αντιπολίτευση. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως ο ΚΚΕ. Δεν ξέρω αν περιέχει και τη διάταξη. Πάνω από 3 άτομα είναι συγκέντρωση. Κύριε Συρίγκο, θέλω την άποψή σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία πραγματικότητα, μία ζώσα πραγματικότητα. Την τελευταία δεκαετία τη βιώσαμε με έντονο τρόπο. Μειοψηφικές ομάδες, εντελώς μειοψηφικές ομάδες, οι οποίες καταλαμβάνουν το οδόστρωμα, καταλαμβάνουν κεντρικά σημεία της πόλεως και εμποδίζουν την κυκλοφορία. Το να διαδηλώσω είναι δικαίωμά μου. Συνταγματικό. Το να μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερα είναι επίσης δικαίωμά μου. Πρέπει να μπορέσεις να βρεις μία ισορροπία ανάμεσα στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της διαδηλώσεως και στην καθημερινή ζωή της πόλεως, η οποία πλήττεται εμπορικά, πλήττεται με χίλιους μύριους τρόπους.
Αυτό επιχειρεί το παρόν νομοσχέδιο. Δεν απαγορεύει καμία διαδήλωση. Μπορεί να το κάνει προληπτικά, κύριε Συρίγο, αυτό. Δηλαδή, πώς μπορεί να το κάνει προληπτικά. Ερωτήματα θέτω τώρα για να μπορέσω να καταλάβω. Μπορεί να κάνει προληπτικά κάτι τέτοιο, να πει δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, ποιοι απεργούν, οι δημοσιογράφοι. Έλα, όχι, αυτά δεν γίνονται. Αποκλείεται να μαζευτείτε πολύ. Μα δεν γράφει κάτι τέτοιο το νομοσχέδιο. Ναι, ρωτάω. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, για όνομα του Θεού. Εκείνο το οποίο τίθεται είναι 10 άτομα να μην κλείνουν το κέντρο της πόλεως. Θυμάμαι διαδήλωση πριν από 7 χρόνια, στην οποία 15 άτομα με μεγάλα πανό είχαν κλείσει την Βασιλίση Σοφίας, την Σταδίου και την Πανεπιστημίου. Είχα δει και εγώ, κύριε Συρίγο, τέτοιου είδους, και έχετε δίκιο, με επικεφαλής βουλευτές κομμάτων. Βεβαίως. Δηλαδή τι, να είναι 50 άτομα και μπροστά, αλλά μπρατσέτα να είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να πούμε και τα πράγματα με το νούμερα, Γιώργο. Και αυτοί δεν πήγαν για τα δίκαια πρέπει των εργαζομένων λοιπόν, εκεί. Μια τάξη πήγαν εκεί για να μαζέψουν ψηφαλάκια. Να σου πω δύο νούμερα που θα τρελαθείς πραγματικά. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο σε όλη τη χώρα 3.101 πορείες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα γινόντουσαν 8 πορείες στη χώρα. Και αυτό είναι μικρό το νούμερο, γιατί το 2010, εδώ θα τρελαθείς πραγματικά, πραγματοποιήθηκαν 11.391 διαδηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι και τα Σαββατοκύριακα καθημερινά γινόντουσαν 31 πορείες. Κύριε Κατρούγκαλε, είναι ακραίο. Το θέμα είναι, διαφωνείτε. 31 πορείες την ημέρα. Διαφωνείτε με το νοικοκύρεμα ή βάζετε θέμα απαγόρευσης? Ότι όχι, μπαίνει βέβαια, θέμα απαγόρευσης από την πλευρά. Να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ του αριθμού των διαδηλωτών και της δημιουργίας προβλημάτων στην ελεύθερη κυκλοφορία. Και να ρωτήσω τον κύριο Κατρούγκαλε, λοιπόν. Να ρωτήσω όταν είναι 10 άτομα, δεν μπορούν να κλείνουν την πόλη. Όταν είναι 10.000 άτομα, προφανώς θα κλείσουν. Μπορούν να κάνουν όμως, κύριε Συρίγο, μεγάλο περίπατο. Φρόντισε ο κύριος Μπακογιάννης, άρα δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία. Πού το πάει, πού το φέρει. Συγγνώμη, δεν έχουμε πεζοδρομή στη μισή Πανεπιστημίου. Ή μπορεί να λέμε. Οι διαδηλώσεις θα πηγαίνουν. Οι διαδηλώσεις στην άλλη μισή. Όχι, θα πηγαίνουν στο μεγάλο περίπατο. Εσύ το λες αυτό. Οι διαδηλώσεις πηγαίνουν αλλού. Να βάλουμε και τον κύριο Κατρούγκαλο στην κουβέντα. Κύριε Κατρούγκαλε. Κλείνουν ολόκληρη την Πανεπιστημίου, ολόκληρη τη Σταδίου, ολόκληρο το Σύνταγμα, κλείνει το σύμπαν. Δεν αφήνουν τρίτα. Κύριε Κατρούγκαλε, είναι γεγονός ότι ο εμπορικός κόσμος διαμαρτύρεται. Είναι γεγονός ότι και αρκετοί πολίτες διαμαρτύρονται γιατί ταλαιπωρούνται. Βέβαια, υπάρχει και μία άποψη που εξέφρασε ένας φίλος μας εδώ και λέει όταν απεργούν οι άλλοι είναι κακό, όταν απεργώ εγώ είναι καλό. Εσείς τι βλέπετε, ότι δεν επιχειρείτε νοικοκύρεμα, αλλά ο στόχος είναι η απαγόρευση των διαδηλώσεων? Ακούστε, είναι προφανές ότι δυστυχώς από Σεπτέμβρη θα έχουμε ένα κοινωνικό και ένα οικονομικό τσουνάμι εξαιτίας όχι μόνο της πανδημίας και των οικονομικών της συνοπιών, αλλά και τις αδράνειες της κυβέρνησης δεν την αντιμετωπίσει. Και ακριβώς επειδή δεν μπόρεσε να την αντιμετωπίσει με οικονομικά μέτρα, θέλει να αντιμετωπίσει τις συνέπειές της και τις αντιδράσεις των εργαζομένων με αστυνομικά. Επαναφέρονται ιδιώνυμα ποινικά αδικήματα. Εσείς το φέρατε πρώτοι, βέβαια. Όσο και αν είστε νέος, όπως είπατε, θυμόσαστε ότι τα ιδιώνυμα ποινικά αδικήματα είναι ακριβώς αυτό που χαρακτήριζαν κυρίως τη μεταμφυλιακή περίοδο, αν και έχουν προηγούμενη ιστορία. Μόνο και μόνο για το όνομά τους θα έπρεπε να τα αποφεύγει. Πάντως εσείς τα φέρατε κυβέρνηση πρώτη φορά, κύριε Κατρούγκαλε. Μετά δεν θα με ακούσετε και μετά θα ναι, με ρωτήσετε. Ναι, δεν σας διακόπτω, σας επισημαίνω κάτι. Και μετά θα με ρωτήσετε. Δυστυχώς ο Βενιζέλος ήταν αυτός που πρώτο έφερε τα ιδιώνυμα δικήματα. Ο Ελευθέριος, όχι ο Ευάγγελος. Λοιπόν, συνεχίζω λέγοντας ότι αντίθετα με ό,τι είπε ο συνάδελφος, το Σύνταγμα προστατεύει κατεξοχήν τις μειοψηφίες όταν διαμαρτύρονται. Πολύ περισσότερο και τις πλειοψηφίες, βέβαια, αυτές που θα έχουν να αντιμετωπίσουν το τσουνάμι για το οποίο μίλησα. Τρίτη παρατήρηση, δεν μπορεί ο νόμος να προσθέσει άλλες περιπτώσεις περιορισμού από αυτές που λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα έχει δύο μόνο περιπτώσεις περιορισμού του δικαιώματος: σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, σοβαρή διατάραξη για την κοινωνικο-οικονομική ζωή σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Το νομοσχέδιο προσθέτει και άλλες περιπτώσεις. Δεν μπορεί ο νομοθέτης επομένως να επιδεινώσει τη συνταγματική προστασία. Πάντως, κύριε Κατρούγκαλε, Και στο κάτω-κάτω, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στην ανάγκη να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας. Ακούσατε χθες την Ένωση Εισαγγελέων να λέει ότι θεσμικά υπολειτουργεί. Μάλιστα. Δεν θωρακίζουμε όταν αδυνατίζουμε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θέλω να σας πω δύο πράγματα, κύριε Κατρούγκαλε. Πρώτον, να με ρωτήσετε. Βλέπω ότι η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016
Είχε ανακοινωθεί η απαγόρευση των διαδηλώσεων για τρεις συναπτές μέρες. Εγώ δεν το θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Δεν με ενοχλεί, γιατί προφανώς υπήρχε κάποιος λόγος. Και δεύτερον, θέλω να πω. Να τελειώσω, κύριε Κατσούγαλε, να τελειώσω την ερώτηση. Δεν καταλάβατε αυτό που λέτε. Είναι να τελειώσω την ερώτηση. Υπέρ της άποψής μου. Ναι, δεν λέω όχι. Εσείς το κάνατε, λέω πρώτη, απλώς δεν είπα τίποτα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Να σχολιάσω όμως αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Κατσούγαλε. Μετά. Όχι, ακούστε. Αν είναι η άσχετη ερώτησή σα με αυτό. Δεν είναι άσχετη, είναι πάνω σε αυτό. Μισό λεπτό να την τοποθετήσω. Να την ακούσω, να την ακούσω. Αλλά με διακόπτεται και το σχολείο. Να του την κάνω για να τη σκέφτεται. Κύριε Κατσούγαλε. Μας έχει πάρει παραμάζο. Για να μην κόψουμε τον ιρμό των σκέψεων και των δύο, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Θα κάνεις το ερώτημα, όχι, θα απαντήσεις. Μισό λεπτά, κύριε Παπαδάκη, από αυτού. Μα τα δύο λεπτά είναι το δύσκολο. Και πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Μισό λεπτάκι, θα είναι λιγότερο από 10. Μισό θα το δώσουμε. Επιβεβαιώνει αυτό που είπα, ότι δεν χρειάζεται νόμος, αφού με το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τους λόγους που προβλέπει το Σύνταγμα, είναι δυνατόν να προστατεύεται δημόσια. Λοιπόν, θα τάξη. Κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Άννη Γιώγα επικοινώνησε με τον κύριο Ροζάκη, ο οποίος δεν ήθελε να βγει να πει να έχουμε επικοινωνία μαζί.